κατάφερε Στεφάνα για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Από τον κύριο Ματζούνι Ιωάννη, εκπρόσωπο Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού. Από την κυρία Ράλη Μαρία, Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. Από τον κύριο Πολύδωρο Βασίλειο, Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. Από την κυρία Δουράνο Εκατερίνη, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου. Από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου. Όταν η μαύρη η μάνα μου εμπρός σε μιαν εικόνα, πλάστη μου με γονάτισε με σταυρωτά τα χέρια και μου έλεγε να δειχθώ λιακίους που το χειμώνα σαν λύκη έτρεχα στα βουνά με χιόνια, με αγριοκέρια. Για να μην ζουν στο ζυγό, ένιωθα τη φωνή μου να ξεψυχάσει τα χείλη μου, εσπάραζε η καρδιά μου. Μου ατρέμανε τα γόνατα, σαν να θέλει η ψυχή μου να φύγει με τη δέηση από τα σωτικά μου. Ύστερα μου έλεγε κρυφά να σου ζητώ τη χάρη, να μ' αξιώσεις μια φορά ένα σπαθί να ζώσω και να μην έρθει ο θάνατος να με πάρει πριν πολεμήσω ελεύθερος για σε πριν το ματέσω. Πατέρα παντοδύναμε, άκουσες την ευχή μου, μου φύτεψες μέσα στην καρδιά, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Έδωκες μια ναχτίδα σου, αστέρα στο σπαθί μου και μου είπες, τώρα πέθανε για μέ, για την πατρίδα. Από το πρώτο γυμνάσιο Ναυπλίου. Από το δεύτερο γέλ Ναυπλίου. Από το πρώτο επάλ Ναυπλίου. Από το εσπερινό γέλ Ναυπλίου. Θα απαγγείλει μαθητής του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου. Εδώ στο ελληνικό το χώμα, το στοιχειωμένο και ιερό, που το ίδιο χώμα μένει ακόμα από τον αρχαίο τον καιρό. Στο χώμα τούτο πάντα ανθούν και έχουν αθάνατη ζωή και μας αμπώνουν, μας μεθούν νερά ήδη ήρωες θεοί. Είδα τη νίκη τη μεγάλη, τη νίκη τη παντοτινή. Την είδα εμπρός μου να προβάλλει με φορεσιάλα φωτεινή. Κορυφαία στιγμή η σημερινή, κατάθεση στεφάνων
από τα σχολεία Λύκειο, Γυμνάσιο και Δημοτικά, όπως είδαμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ελληνίδες και τις Έλληνες και ιδιαίτερα στη νεολαία μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε την ενότητα του έθνους όπως έχουμε υποχρέωση. Χρόνια πολλά σε όλους. Διπλή γιορτή σήμερα του Ελληνισμού, της Ορθοδοξίας. Είμαστε εδώ γιατί πρέπει να τιμήσουμε τους ήρωές μας. Είμαστε εδώ γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δυστυχώς, ο θάνατος και ο πόλεμος έχουν ξεστρατήσει στη γειτονιά μας. Τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε στην πατρίδα μας, στην πόλη μας, στο Ναύπλιο. Εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά και εύχομαι σύντομα η ειρήνη να νικήσει τον πόλεμο, να νικήσει το θάνατο. Οι μαθητές μας είναι ευαισθητοποιημένοι. Γνωρίζετε ότι σήμερα γίνονται εκδηλώσεις, αύριο έχουμε τις παρελάσεις. Τα παιδιά είναι ευαισθητοποιημένα, πολύ περισσότερο ίσως από εμάς, διότι δέχονται και στα σχολιά τους παιδιά αυτή τη στιγμή από εμπόλεμες περιοχές.